είμαστε άλλοι 20. Δούλεψαμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλω να δείτε εδώ τα μελομακάρονα τι ωραία στημένα που τα έχει. Σε ποτήρι τέτοιο μεγάλο. Και είναι πολύ ωραία δουλειά αυτό. Ιδέες είμαστε... ωραίες θα πάρετε. Ναι, πολύ. Θα πάρετε πολύ ωραίες ιδέες. Είμαστε, παιδιά, μια ομάδα ανθρώπων πάνω από ένα πάγκο και πάνω από μια κουζίνα. Και μαγειρεύουμε, δοκιμάζουμε, σημειώνουμε, ζυμώνουμε. Όλα αυτά σα τα έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, η γέμιση δεν υπάρχει. Η γέμιση είναι. Αλλά. Δεν έχω. Δηλαδή, πολλές φορές. Και η μαμά μου κάνει ωραία γέμιση. Αυτή έχει κάτι το πιο έτσι, ιδιαίτερο. Πιο... Το κρέας το κάνεις πολύ μαλακό. Λοιπόν, πάμε να πούμε πώς κάναμε μαλακό το κρέας. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να διαλέξουμε μια ωραία γαλοπούλα. Εμένα με τη διάλεξε ο κύριος Φλωρίδης, εντάξει. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο χασάπι μας να μας δώσει μια ωραία γαλοπούλα. Το άλλο που θα κάνω τώρα, Θεή, κάτσε να το πάρω γάντια, γιατί πρέπει να σας δείξω ένα πολύ βασικό πράγμα. Θα πάρω γαντάκια. Καταρχήν να σας πω ότι αν πάρετε μια κατεψυγμένη γαλοπούλα, παιδιά. Ίσως λίγο παραπάνω, δεν θα προλάβω να τα πω όλα. Εάν πάρω μία κατεψυγμένη γαλοπούλα, πρέπει να την αφήσουμε στη συντήρηση του ψυγείου να έρθει να ξεπαγώσει σιγά σιγά. Μην αρχίσετε και τη βάζετε σε κατσαρόλες με ζαστά νερά και θα την καταστρέψετε. Θα μου τη διαλύσετε. Θα την αφήσετε λοιπόν να ξεπαγώσει σιγά σιγά και θα την αφήσετε και μία ώρα πάνω στον πάγκο της κουζίνας για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, αφού ξεπαγώσει. Θέλει περίπου 2-24 ώρα. Μία τετράκυλη, πεντάκυλη γαλοπούλα, 2-24 ώρα, συγγνώμη. Εδώ θα δείτε, παιδιά, θέλω να δώσω άρωμα και γεύση στη γαλοπούλα. Κάτι έχει κάτω από την πέτσα. Κάτι έχει κάτω από την πέτσα που μυρίζει τέλεια. Μα τόση ώρα, δεν ξέρω τι θα λοιπόν, μου πει. Έχω ξύσμα πορτοκαλιού, θέλετε μανταρινιού, θέλετε και το πορτοκάλι του πάει και το μανταρίνι. Θα μαδίσω και λίγο θυμαράκι φρέσκο. Μπορώ να βάλω θυμάρι φρέσκο αν θέλω και στη γέμιση, εντάξει. Μαδάω λίγο θυμάρι φρέσκο και παίρνω και λίγο αλατοπίπερο. Και όλο αυτό το κάνω μία πάστα. Το πατάω έτσι, το ζυμώνω το βούτυρό μου, θα το ζυμώσω καλά. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι μια τεχνική που λέγεται λάρδωμα και το κάνουμε σε κρέατα που θα ψηθούν για πάρα πολλή ώρα. Αλλά δεν έχουν πολύ λίπος επάνω, εντάξει. Να σας πω και τι άλλο κάνω. Ψάχνω και την κοιλιά του πουλιού εδώ πέρα. Και άμα, τώρα δεν έχει αυτό, η προηγούμενη είχε. Άμα βρω κομμάτια με λίπος, τα παίρνω και τα κρατάω. Δεν θα τα πετάξω. Θα ανοίξω με το χέρι μου εδώ από κάτω. Βάζω το χέρι μου ανάμεσα στο ψαχνό. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Χαϊδεύω μέσα το ψαχνό. Ναι, ναι, ναι. Το ψαχνό εδώ, έτσι. Και θα μπήξω. Το σκίσα. Λοιπόν, θα μπήξω μέσα σιγά 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 έτσι. Και θα βάλω μέσα αυτό εδώ. Αυτό θα βοηθήσει τη γαλοπούλα μου να μείνει το ψαχνό της ζουμερό. Εντάξει, να μην ξεραίνεται το ψαχνό. Ζουμερό, με προσοχή εδώ, να μην σας σκίζεται. Τώρα εδώ το τράβηξα εγώ με τα γάντια. Βιάζομαι και όλα. Έχω 1-2 λεπτά να τελειώσω όλο αυτό το πράγμα. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα κάνουμε ωραία. Λοιπόν, αφού το αλείψω με προσοχή σιγά-σιγά, όταν αυτήν εδώ την έκανα μέχρι μέσα. Εντάξει, το πήγα. Κάτσε, γιατί μου έχουν πάρει και large. Το γάντι δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, μέσα. Θέλει μέχρι κάτω, εδώ, όλο μασάζ, αυτό. Μασαζάκι κανονικό. Αφού το γεμίσω λοιπόν αυτό όλο, μπαίνει όλο αυτό μέσα. Όλο θα μπει μέσα και εδώ στα μπουτάκια θέλει αρκετό. Κάτσε να πάρω τώρα ένα άλλο καθαρό γάντι. Εντάξει, πες ότι συμβαίνει αυτό. Ναι. Το κλείνουμε μία βοτογλυφίδα, αν συμβεί σε εμάς. Όχι, όχι, δεν θα το αφήνουμε έτσι. Θα το φτιάξω τώρα. Θα το φτιάξω, δεν θα φαίνεται τίποτα. Θα πάρω λοιπόν τη γέμιση. Τώρα είναι ζεστή, παιδιά. Δεν θα τη γεμίσω. Δεν θα τη βάλω ζεστή τη γέμιση μέσα, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να την ψήσουμε σήμερα. Θέλει πολλές ώρες. Θα πάρω λοιπόν μπόλικο αλατοπίπερο. Εδώ, ας πούμε ότι έχω και αλάτι και πιπέρι. Θα γεμίσω καλά. Καταρχήν θα τη στεγνώσω καλά τη γαλοπούλα μου, έτσι. Θα γεμίσω μέσα. Θα γεμίσω καλά τη γαλοπούλα με αλάτι και πιπέρι. Θέλει μπόλικο. Θα βάλω και λίγη γέμιση. Έτσι. Θα βάλω και γέμιση μέσα. Λίγο θα βάλω τώρα για να προλάβω να σας τη δέσω. Θα προλάβουμε, δεν ξέρω. Θα προλάβουμε να τη δέσουμε. Άμα δεν προλάβουμε, τέλος πάντων. Πρέπει οπωσδήποτε να δένετε τις γαλοπούλες σας και γενικά τα πουλερικά και τα μεγάλα κρέατα που ψήνετε, γιατί κρατάνε όλα τα υγρά τους. Έχω ανάψει το φούρνο μου σε δυνατή θερμοκρασία. Θα τη δένω έτσι. Βάζω τα χεράκια, σας το έχω δείξει και παλιότερα, παιδιά. Βάζω τα ποδαράκια της, τα κλείνω έτσι. Ό,τι έχει εδώ, το μαζεύω να κλείσει καλά. Έτσι, το βάζω μέσα. Αν προλαβαίνω να το δείξω το δέσιμο, να το δείξω. Θα μου κόψει ένα κομμάτι μεγάλο σπάγκο. Κανονικά τα ράβουμε. Είναι πολύ δύσκολο όμως, παιδιά, να το ράψετε. Δηλαδή, ακόμα και επαγγελματικά να κάθεσαι να ράβεις τη γαλοπούλα είναι ένα θέμα. Όχι, όχι, πρέπει να μου κόψει ένα μεγάλο κομμάτι και να μου το δώσει το χέρι. Μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο. Κι άλλο, κι άλλο. Ναι, 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 ναι. Θα τη δέσουμε όλοι. Εντάξει. Ναι, φτάνει. Δεν κόβουμε μικρά. Τι να δώσουμε όλο το. Τρέτερ Μαρία από εκεί, γιατί είναι τεράστιο. Πρώτο σόιτ, γαλοπούλα. Λοιπόν, δένω τα ποδαράκια έτσι. Σα το δείχνω απλά για να μπορέσετε να το κάνετε. Σφίγγω τα ποδαράκια δύο φορέ έτσι. Συγγνώμη, χωρί κόμπο.
το στρίβω. Το στρίβω έτσι, το περνάω ανάμεσα στα μπουτάκια και στο ψαχνό. Το βλέπετε, ανάμεσα στα μπουτάκια και στο ψαχνό και ανάμεσα στη φτερούγα. Τη γυρίζω από την ύλη, γιατί είναι και βαριά. Ναι, ναι, ναι. Ένα τάκ την κάνω. Βλέπετε που έχω φτάσει. Μαμά, κοίτα πόσο κάνει αργυρό, μαμά. Στις μασχάλες έχω φτάσει. Και η δικιά μου μαμά να κοιτάξει. Θα το στρίψω τώρα. Κοίτα, μανούλα, πώς τον μπαίνει καλά. Το ξαναπερνάω κάτω από την φτερουγίτσα και έτσι κρατάω το πουλί δεμένο έτσι, και ασφαλισμένο να, μην, να κρατήσει.